αντιμέτωποι με ένα ράλι αυξήσεων και την εκτείναξη του κόστους παραγωγής, είναι καθημερινά οι ανθοκόμοι της Ιεράπετρας. Οι λογαριασμοί και οι υποχρεώσεις δημιουργούν μια δύσκολη καθημερινότητα, με τους ίδιους να παλεύουν να επιβιώσουν. Όταν είδα τον άντρα μου, νόμιζα ότι θα πάθει κάτι, θα πάθει ένα εγκεφαλικό, θα πάθει κάτι. Ήταν χειρότερα από τον κορονοϊό τα πράγματα. Ήταν χειρότερα από τότε που πετούσαμε τα λουλούδια. Είναι σαν να μας κόβουν τα φτερά. Δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε, έχουμε προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να μην εκτεθούμε. Η πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα κράτησαν στον πάγο για μήνες κάθε κοινωνική εκδήλωση που θα μπορούσε να τους αποφέρει έσοδα. Την ίδια ώρα παρέμειναν κλειστά και τα καταστήματα εστίασης, με τα έσοδα των ανθοκόμων να κατρακυλούν. Τώρα που τα μέτρα έχουν χαλαρώσει και η ζήτηση για άνθη είναι μεγαλύτερη, βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η ενέργεια, τα πάντα. Τα πάντα. Τα λοιπάσματα. Τα εφόδια, όλα τα εφόδια, ναι. Η ενέργεια. Έχει... υπολογίζεται ότι είναι πάνω το κόστος. Η ενέργεια σε δύο χαρτιά, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, καταναλώσεις, έχω δει αυξήσεις της τάξης του 350%. Ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία ζητούν οι ανθοκόμοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Όπως επισημαίνουν, παλεύουν να κρατήσουν τις τιμές στα προϊόντα τους αμετάβλητες, απορροφώντας τις αυξήσεις με αποτέλεσμα τα έσοδά τους να είναι συρρυκνωμένα. Δεν μας βοηθάνε οι καταστάσεις αυτές να συνεχίσουμε. Θα εκτεθούμε. Ζητάμε βοήθεια, ζητάμε πραγματικά να κοιτάξουν αυτό το θέμα με τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μικρή ανάσα έδωσε στον κλάδο η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Το ενδιαφέρον ήταν από νωρίς αυξημένο, με τους ανθοκόμους να προμηθεύουν τα ανθοπολία αρκετές ημέρες πριν τις 14 Φεβρουαρίου. Γενικά από όλα τα λουλούδια παίρνει, αλλά ως επιτοπλίστων τριαντάφυλλο και κόκκινο χρώμα.